Να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, που είναι μαζί μας, για την επομένη της εκλογικής νίκης του Ερντογάν. Κύριε Λίτσα, νομίζω ότι δεν ήταν έκπληξη για σας η νίκη του Ερντογάν. Κύριε Τερζή, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Πραγματικά δεν ήταν έκπληξη. Έκπληξη ήταν το γεγονός ότι κατάφερε και πέρασε βέβαια κατευθείαν χωρίς τη βάσανο του δεύτερου γύρου. Αυτό μας δείχνει ότι ο Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν, ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και πολύ ικανός, όπως δείχνουν τα πράγματα, διάβασε σωστά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τουρκικών εκλογών. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων ψηφοφόρων, 18 χρονών, ψήφισε για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές στην Τουρκία. Ο Ερντογάν γνώριζε ότι θα τον ψήφιζαν αυτόν τον ίδιο, γιατί στην πραγματικότητα, και ας μην κρυβόμαστε, οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι αυτοί, οι άνθρωποι δεν έχουν γνωρίσει καμία άλλη πολιτική πραγματικότητα πέρα από τον Ερντογάν, ο οποίος κυβερνά ήδη εδώ και 15 χρόνια. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι ο Ερντογάν και το επιτελείο του ορθώς έριξαν όλο τους το βάρος στην προεδρική εκλογή, αδιαφορώντας ουσιαστικά για το τι θα γίνει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ορθώς, κατά την άποψή μου, αφού πλέον οι εξελίξεις δείχνουν ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση θα αναλάβει χρέη πολιτικού κομπάρσου. Κύριε Λίτσα, αυτή η ενός ανδρός αρχή που πια εγκαθιδρύεται και εν της πράγμαση, de jure, λόγω και των συνταγματικών αλλαγών στην Τουρκία, τι μας δείχνει για την πορεία της τουρκικής κοινωνίας, της Τουρκίας ως χώρα στην οποία καλώς κακώς έχουμε την τύχη, ατυχία να γειτονεύουμε, έτσι είμαστε πρώτη γραμμή? Είναι πάρα πολύ σωστή η τοποθέτησή σας γύρω από την de jure πλέον μετάλλαξη της Τουρκίας. De facto, ο Ερντογάν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, πλέον όμως έχει απεριόριστες και αν θέλετε ανίκητες, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη έκφραση, συνταγματικές αρμοδιότητες. Και αυτό γιατί? Μπορεί στην πραγματικότητα να αποφασίζει για τα πάντα στο εσωτερικό της Τουρκίας και ακόμα και αυτά τα 2/3 που η τουρκική εθνοσυνέλευση μπορεί να συγκεντρώσει για να καταθέσει μια πρόταση μορφής απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο, ο Ερντογάν με τη συμμαχία του με τους ακροδεξιούς, τους γκρίζους λύκους, φρόντισε αυτό να μην είναι δυνατό. Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, και είναι ένα comment το οποίο είχα κάνει στα social media μου, είναι το γεγονός ότι πλέον ο Ερντογάν, η μοναδική πρόκληση που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό του πολιτικού σκηνικού της Τουρκίας, όπως αυτό διαμορφώνεται από σήμερα, είναι από το ίδιο το κόμμα. Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο έλεγχος στο κόμμα και η συγκράτηση κάποιων φυγόκεντρων δυνάμεων που θα αρχίσουν σιγά σιγά να παρουσιάζονται κυρίως από την νέα γενιά των πολιτικών θα είναι το νέο πολιτικό εγχείρημα που ο Ερντογάν θα κληθεί να φέρει εις πέρας. Η Τουρκία πλέον έχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι ασύμβατο με τον δυτικό πολιτικό πολιτισμό και την αστική φιλελεύθερη δημοκρατία, και αυτό μας προβληματίζει. Είναι ένα μείγμα μεταξύ της ρωσικής, του ρωσικού αυταρχικού καπιταλισμού από τη μία και του κινέζικου αυταρχικού καπιταλισμού από την άλλη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι δύο πολιτικά συστήματα τα οποία δεν αρνούνται τις εκλογές. Εάν θα μπορούσα, μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχουν και κάποιες πινελιές από το ιρανικό πολιτικό σύστημα. Δεν αρνούνται τις εκλογικές διαδικασίες αυτά τα συστήματα. Το θέμα όμως είναι πιο ότι ο δυτικός αστικός φιλελεύθερος πολιτισμός βασίζεται πάνω στον πολιτιακό έλεγχο, στα επωνομαζόμενα checks and balances. Αυτό δεν υφίσταται πλέον στην Τουρκία. Ο Ερντογάν μπορεί να αποφασίζει και να εφαρμόζει οποιαδήποτε πολιτική απόφαση ο ίδιος κρίνει ορθή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πλέον όλους. Μια και το αναφέρατε, αυτός ο πανίσχυρος Ερντογάν, ενός ανδρός αρχή στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει για τη χώρα μας και την Ανατολική Μεσόγειο? Έχουμε ανοιχτά ζητήματα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο. Κοιτάξτε, σίγουρα έχει τονωθεί η αυτοπεποίθηση του Ερντογάν. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό.
Από την άλλη, η συμμαχία την οποία έχει κάνει με τους ακροδεξιούς γκρίζους λύκους είναι πολύ αρνητική για τις ελληνικές θέσεις, γιατί οι γκρίζοι λύκοι διαρκώς προκαλούν την Αθήνα με τις δηλώσεις τους. Η δική μου προσοχή όμως επικεντρώνεται πάντοτε στην Κύπρο. Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δει την ολοκλήρωση των ενεργειακών πρωτοβουλειών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν θα μου επιτρέψετε να χτυπήσω ένα καμπανάκι γενικότερα στον δυτικό κόσμο. Η προσοχή μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στον χώρο γύρω από την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί ένα τυχόθερμο επεισόδιο στην περιοχή αυτή θα μπορεί να δημιουργήσει μία ανάφλεξη σε μία περιοχή η οποία πλέον φλερτάρει ανοιχτά με την επωνομασία των Βαλκανίων του 21ου αιώνα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η πυρηταποθήκη για το σύνολο, αν θέλετε, του δυτικού κόσμου και της Μέσης Ανατολής βέβαια πλέον.